Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Είστε πάντα χαμογελαστός. Προσπαθώ. Αλλά ήταν γενικό... ωραία η ζωή σας μέχρι σήμερα. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε ότι είμαι υπερβολικά αισιόδοξος. Αλλά είμαι από αυτούς οι οποίοι όταν το ποτήρι είναι γεμάτο στο 1/4, εγώ το βλέπω πάντα γεμάτο. Δεν σας βγήκε άσχημα αυτή η οπτική ζωής. Καθόλου. Αν κρίνουμε την εξέλιξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καθόλου όμως. Γενικότερα πάντα από μικρό παιδάκι. Είτε είχα είτε δεν είχα, ήμουν πάντοτε αισιόδοξο σαν χαρακτήρα. Πόσο πίσω θα πάμε, όσο θέλετε. Για να δούμε τη διαδρομή τη ζωή σα. Γεννηθήκατε στην πόλη. Γεννήθηκα στην πόλη. Στην ωραία Χαλκιδόνα. Στην μοναδική Χαλκιδόνα. Φέτος τα φώτα, δεν ξέρω αν ήταν τάμα, γιατί στο μόδι που έγινε ο αγιασμός των υδάτων, είχαμε δεκαετίες να πάρουμε άδεια από τις τουρκικές αρχές. 63 χρόνια. Και πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Όταν έμαθα λοιπόν ότι μετά από 63 χρόνια, εγώ ξέρετε είμαι 64. Άρα δεν το είχατε ζήσει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, οπότε όταν έμαθα ότι οι αρχές έδωσαν άδεια στο να γίνει η κατάδυση του Σταυρού, είπα... Θα βουτήξω. Πρέπει να το κάνω, θα βουτήξω. Και βουτήξα, όπως είδατε. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Ωραία η οικογένειά σας. Όπως όλες τις οικογένειες, ναι. Είμαι περήφανος για την οικογένειά μου και για τη γυναίκα μου και για τα δύο μου παιδιά. Μιλώ για την πρώτη σας οικογένεια, τη βιολογική. Για να σας γυρίσω εκεί, σε εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, 64 πω, χρόνια πριν. 64 χρόνια πριν, λοιπόν, παιδιά εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί οι γονείς μου και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Εκπαιδευτική της κοινότητας. Ο πατέρας... Τότε εκμάζε η κοινότητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν τότε έχει... ήταν στα καλά της. Ναι. Αλλά είχε δεν αρχίσει... Δεν ήταν στην ακμή της. Όχι, είχε ήταν αρχίσει... το 30 κλπ. Εγώ είμαι 59 μοντέλο, όπως είπαμε πριν. Λοιπόν... ο πατέρας μου επίσης ήταν διατέλεσε μάλλον και διευθυντής του ορφανοτροφείου στην Πριγκύπου. Αλλά το 1965-66 μετά τα γεγονότα της Κύπρου, που όπως ξέρετε η πολιτική ρωμιοσύνη πάντα συνθλίβεται όταν συμβαίνει κάτι άλλο, επάφθη εκ των καθηκόντων του. Και σαν εκπαιδευτικός που ήταν καθηγητής αγγλικών στο ζωγράφιο Λύκειο και σαν διευθυντής του ορφανοτροφείου. Που είχε πάει για να υπηρετήσει εθνικούς σκοπούς κατ' επιταγή του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρα. Επίσης να πω ότι ο πατέρας μου πριν γίνει εκπαιδευτικός ήταν και δημοσιογράφος και εκδότης και για 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη εξέδιδε την εφημερίδα Πατρίς. Η οποία δεν πήγε πολύ καλά γιατί επιχειρηματικά δεν ήταν πολύ καλός ο μπαμπάς. Και εν πάση περιπτώσει ήταν δύσκολο. Άρα δεν κληρονομήθηκε από εκεί το επιχειρηματικό DNA. Όχι. Και ήταν δύσκολα τα χρόνια και οικονομικά γιατί η εκπαιδευτική της κοινότητας αμείβονταν με λεφτά της κοινότητας τα οποία ήταν ελάχιστα σε σχέση με τους καθηγητές οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι και ερχόντουσαν εξ Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει μια αγαπημένη οικογένεια και μετά από 8,5 χρόνια είχαμε και τον μικρότερό μου αδελφό. Μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε. Σπουδάσαμε χάρη στην κοινότητα της πόλης και στους Ρωμιούς και στους Ευεργέτες και στους Δωρητές οι οποίοι μας έδωσαν πολύ ωραία σχολιά και κυρίως στους καθηγητές μας οι οποίοι, ξέρετε, οι δάσκαλοι της πόλης το έχουν η ομογένεια στην πόλη επί 600 χρόνια. Ένα από τα πράγματα τα οποία φημίζεται ήταν οι δάσκαλοι, η εκπαίδευση, παραμένει εξαιρετικά καλή εκπαίδευση. Και ξέρετε, στην πόλη δεν υπήρχε η έννοια του ιδιαίτερου. Να πας να μάθεις να πληρώσεις τον δάσκαλο ιδιαίτερα. Αυτό ήταν ανήκουστα πράγματα εκεί. Και οι δάσκαλοι ήταν δάσκαλοι με δέλτα κεφαλαίου. Ήταν ταγμένοι στα παιδιά. Τα παιδιά μας να μάθουν, να μπουν στα καλύτερα σχολεία, στα καλύτερα πανεπιστήμια. Και καθόντουσαν και μέχρι αργά το βράδυ και μας έκανε και ιδιαίτερα και τα Σαββατοκύριακα. Άρα χωρίς ήταν καμία πολύ πληρωμή. Ισχυρό το αίσθημα της αλληλεγγύης, καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ήταν σίγουρα δύσκολο όπως το περιγράφετε τα χρόνια στη δική σας οικογένεια, αλλά αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης καλύπτει όποιο έλλειμμα υπήρχε, είτε ήταν οικονομικό είτε άλλο, σε όλους σας. Υπήρχε μια μέρημνα για όλη την κοινότητα. Βέβαια, γιατί αν το δείτε, η ελληνική κοινότητα ακόμη και σήμερα συνεχίζει να υπάρχει 600 χρόνια μετά. Και έζησε η πολιτική ρωμιοσύνη επί 600 χρόνια.
Γιατί οι έχοντες και οι μπορούντες βοηθούσαν τους μη έχοντες και τους μη μπορούντες. Θα κάνω ένα διακτηνισμό στο σήμερα. Ξέρετε, κάποιος θα έλεγε ότι θα μπορούσε να είναι ό,τι κάνετε σήμερα, που το κάνετε πολύ γενναιόδωρα, για τους πολύ λιγότερους Έλληνες που διαβηκούν εκεί, για την πίστη μας και τις λειτουργίες της πίστης μας, ανταποδοτικά για το καλό που γεύτηκε η δική σας οικογένεια, εσείς, ο αδελφός σας, οι γονείς σας. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτό είναι γονιδιακό. Θέλω να πω ότι κι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα στη δική σας οικογένεια, πάλι την επιτυχία σας θα τη μοιραζόσασταν με τους συντοπίτες σας. Δεν ξέρω αν είναι γονιδιακό, αλλά εγώ το εισπράττω ως εξής. Πολλοί λένε ότι κάνουμε φιλανθρωπίες. Εγώ δεν θεωρώ ότι κάνουμε φιλανθρωπίες αυτά που κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι χρέος τιμής. Ότι το χρωστούμε αυτό το πράγμα στους προηγούμενους, οι οποίοι μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα και το συνεχίζουμε εμείς για τους επόμενους. Δηλαδή, εγώ τελείωσα το Ζωγράφιο Λύκειο. Το Ζωγράφιο Λύκειο την χρονιά που τελείωσα εγώ, το 1976, είχε την καλύτερη απόδοσή του ανάμεσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες σχολεία της Τουρκίας. Ήταν νούμερο 54. Και αυτό έγινε χάρη στους δασκάλους μας, οι προσπαθούσαν. Είχαμε το Ζωγράφιο Λύκειο και σπουδάσαμε στο Ζωγράφιο Λύκειο επειδή ο Χριστάκης ζωγράφος, τραπεζίτης, δόρισε χρήματα και φτιάχτηκε το Ζωγράφιο. Πώς αλλιώς, αν σήμερα εμείς που έχουμε, μας βοήθησε ο Θεός και έχουμε πιο πολλά πόσα χρειαζόμαστε, ενδεχομένως και πιο πολλά πόσα δικαιούμαστε, αν δεν επιστρέψουμε ένα κομμάτι πίσω στην κοινωνία, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα δεν είναι φιλανθρωπία, είναι χρέος τιμής. Πρέπει να το κάνουμε και να δώσουμε και το καλό παράδειγμα. Για να μην μιλούμε γενικά και αόριστα για το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τις μεγάλες και μικρότερες δωρεές που έχουν γίνει και αυτές που σχεδιάζονται από τον κύριο Βίρονα Νικολαίδη για την γενέτειρά του, για την πόλη και κυρίως για την Ορθοδοξία μας. Ξέρετε, μια παροιμία λέει ότι η πατρίδα ενός ανθρώπου είναι εκεί που έχει ζήσει τα παιδικά του χρόνια. Η διαδρομή του είναι μυθιστορηματική. Παιδί εκπαιδευτικών, ο Βίρο Νικολαίδης γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και είναι απόφυτος του φημισμένου Ζωγράφιου Λυκείου και του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Το 1981 αποφάσισε να αναζητήσει την επαγγελματική του τύχη στην Ελλάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα έκανε τη μία δουλειά μετά την άλλη για να επιβιώσει, μέχρι που του χαμογέλασε η τύχη. Μέρι Λίντς το 1987 αναζητούσε επί μήνες να ανοίξει την αγορά της Τουρκίας, που τότε βρισκόταν κάτω από το γραφείο της Αθήνας και ζητούσαν στέλεχος που να μιλάει τουρκικά. Οι Αμερικανοί τον προσέλαβαν, αποδείχθηκε πως ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και αποκόμισε σημαντικά κέρδη και το 1991 αποφάσισε να αλλάξει τομέα. Δοκίμασε τις δυνάμεις του στην ναυτιλία, αντιλήφθηκε όμως πως δεν του τέριαζε και η συγκυρία τον οδήγησε να αποκτήσει το Master Franchise των Future Kids, που γίνεται μεγάλη επιτυχία. Από μια τυχαία γνωριμία, μπήκε στη συνέχεια στο μονοπάτι των πιστοποιήσεων με το ECDL και τα υπόλοιπα, όπως λέγεται, να είναι ιστορία. Με τη γέννηση της PeopleCert. Η εταιρεία του πλέον συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Όπως εξηγεί, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της PeopleCert είναι σήμερα προσβάσιμο σε 200 χώρες, 50.000 εταιρείες και σε 800 κυβερνητικούς οργανισμούς μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου 2.500 διαπιστευμένων οργανισμών εκπαίδευσης και 30.000 εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο. Στο μεταξύ, η καρδιά του συνεχίζει να χτυπά για την πόλη. Η συνεισφορά του κυρίου Βίρονα Νικολαίδη στη διατήρηση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη είναι μεγάλη. Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν τα θυρανίξια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπαλίνου με την ευγενική και αποκλειστική δωρεά του κυρίου Νικολαίδη. Μάλιστα, της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος σε ομιλία του τόνισε ότι η ανέγερση, η καλή διατήρηση και η παράδοση στις επερχόμενες
χρόνιες γενναίες των ιερών ναών της πίστεως μας και των ευαγών ιδρυμάτων του ευσεβούς γένους μας, αποτελεί οφειλή εκ των πρωτίστων, η οποία βαρύνει όλους μας. Για το λόγο αυτό, όπως είπε με ιδιαίτερη προθυμία και ευχαρίστηση, αποδέχτηκε την πρόσκληση να ευλογήσει τα θυρανίξια του ναού της Παναγίας μετά την ολοκλήρωση των ανακαινιστικών εργασιών. Η People's Earth και ο κύριος Βύρο Νικολαίδη συνεχίζουν την υλοποίηση πολύπλευρων προσφορών και στην ελληνική εκπαίδευση της Κωνσταντινούπολης. Μετά τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με καταγωγή από την πόλη, την Ήμβρο και την Τένεδο για τη συνέχιση των σπουδών τους, συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου παιδότοπου στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκιδόνου στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ο παιδότοπος αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στον χώρο της εκπαίδευσης στην πόλη, καθώς δίνει την ευκαιρία στα νήπια να αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά, να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και να τα βοηθά να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, όπως η γραφή και η ανάγνωση. Επιπλέον, η People's Earth ανέλαβε την πρωτοβουλία να αντικαταστήσει όλους τους πίνακες των τάξεων του ζωγραφείου με διαδραστικούς πίνακες, προσφέροντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών στους μαθητές όλων των τάξεων. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε τον ελληνισμό. Να κάνουμε πράξη αυτό που είχε πει κάποτε ο Πατριάρχης ο Αθηναγόρας. Είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι. Έχουμε μείνει στα χρόνια που έχετε κάνει τις πρώτες σπουδές στην πόλη και έρχεστε στην Ελλάδα. Άγνωστη γη. Εντελώς. Ούτε συγγενείς, ούτε αναφορές. Ελάχιστη, πολύ μακρινή. Ελάχιστη, πολύ μακρινή συγγενείς. Ξέρετε, η μητέρα μου ήταν μοναχοπέδι. Ο πατέρας μου ήταν 5 αδέλφια μεν, αλλά οι θιές μου ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ο ένας αδελφός είχε φύγει πολύ μικρός στην Αθήνα, με τον οποίο δεν διατηρούσαμε και πολλές σχέσεις. Τι κάνατε στην Ελλάδα? Όταν ήρθα έκανε διάφορες δουλειές, προσπαθώντας, ξέρετε, ήρθα με ένα καλό πτυχίο, το 1981, τελειώντας την Ροβέρτιο, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, και με τα συνολικά λεφτά που είχα τότε πρέπει να ήταν γύρω στα $250. Σημερινά λεφτά. Απίστευτο. Και με αυτά έπρεπε να βρω σπίτι, να νοικιάσω, κάπου να φάτε. Κάπου να μείνω, να φάω και να ξεκινήσω με τα πτυχιακό. Γιατί ήθελα να ξεκινήσω και με τα πτυχιακό. Οπότε για τους πρώτους 8 μήνες δεν είχα λεφτά να αγοράσω το επιπλέον τύπο και κοιμόμουν κατά ίση. Οικονομικός μετανάστης, τυπικός, ξέρετε, βλέπουμε σήμερα. Στο τετράγωνο. Είχα βρει ένα σπιτάκι, μια γκαρσονιέρα, ναι, ας πούμε, ναι, χωρίς, ναι, κρεβάτι. 45 τετραγωνικά, ναι, κατά ίση. Και μετά από μερικούς μήνες, και ένα τετράμινο περίπου, μια εξαδέλφου που είχε ένα στρώμα το οποίο το είχε για πετάξει, για πέταμα, ναι. Μου λέει, πάρε εμείς πάμε στο στρώμα αυτό. Το οποίο για μένα ήταν, ας πούμε, από economy πια business class. Ήταν στρώμα, ωραίο πράγμα. Και το πρώτο κρεβάτι που αγόρασε ήταν μεταχειρημένο από αυτούς τους Αμερικάνους που έφευγαν και ήταν στη βάση και γύριζαν πίσω. Και κάνα 2-3 μήνες πριν γνωρίσω τη γυναίκα μου σήμερα. Και όταν γνώρισα και τη γυναίκα μου, ας πούμε, ακόμη δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε, δεν είχα λεφτά να πάρω ψυγείο. Πώς βγαίνατε ραντεβού, τι πηγαίνατε στα παγκάκια? Εντάξει, οι νέοι άνθρωποι τώρα όταν είμαστε, κύριε Πολύζο, αυτό δεν είναι θέλω μικρό να πω πράγμα. Ότι κάποιο στην αρχή θέλει να γοητεύσει, να την πάει κάπου εντάξει, ωραία. Εντάξει, είχα αρχίσει να δουλεύω, κάτι έβγαζα, κάπως κινήτο είχα ο τροχός. Εντάξει. Με το που πατήσατε το πόδι σας στην Αθήνα, μέσω όλη αυτή τη μαυρίλα, τη σκοτεινιά, τη δυσκολία, άνθησε ένας έρωτας. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5. Και είστε ακόμη μαζί. Είμαστε μαζί 42 χρόνια, 40 χρόνια παντρεμένοι. Έχω ένα γιο, έχουμε ένα γιο 38 και μια κόρη 37 ετών. Και δύο εγγονάκια τώρα από το γιο, 2,5 και 9 μηνών. 2,5 ετών και 9 μηνών. Είμαστε... Χαμογελάτε, λάμπετε όταν αναφέρεστε στην οικογένεια. Ποιος δεν χαμογελάει. Την οικογένεια, εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός που η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Στη διαδρομή σας για να φτάσετε στην επιτυχία, γιατί λέτε ξεκίνησα υπό του μηδενός, όχι στο μηδέν. Εντάξει, ναι. Έπαιξε ρόλο η σύζυγός σας? Πώς δεν παίζει. Δεν λένε πάντοτε ότι πίσω από όλους τους επιτυχημένους άνδρες υπάρχει μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην είναι στο προσκήνιο, αλλά είναι εκείνη που κρατάει τα μπόσικα. Τι κάνατε, τι δουλειά κάνατε? Στην αρχή ξεκίνησα
με ένα πλυντήριο, το οποίο είναι καθαριστήριο, μετά έγινε ένα dry cleaning. Ήταν τέσσερα τα μαγαζιά και σε κάποια φάση το 1987 με προσέγγισε τότε η Mary Lynch. Mary Lynch ήταν το πολύ μεγάλο μαγαζί τότε, ήταν το αντίστοιχο της Goldman Sachs, σήμερα στην JP Morgan. Γιατί ήθελε να ανοίξει την αγορά της Τουρκίας. Και ενώ έψαχναν κάποιον για να ξεκινήσει αυτή τη δουλειά, δεν βρήκαν κάποιον, γιατί ενώ ήθελαν όλα τα κλασικά ενός τραπεζίτη, ευπαρουσίαστος, μορφωμένος, λίγο aggressive, λίγο επιθετικός, όπως είναι πιο πολλοί τραπεζίτες, αλλά εκτός αυτών έπρεπε να ξέρει πολύ καλά και τουρκικά. Και να μπορεί να πηγαίνει τακτικά στην Τουρκία. Δεν βρέθηκε κανένα. Και τότε ο μεγάλος, ο Άγγλος εδώ πέρα, λέει: εγώ θα δώσω ένα μπόνους, δεν θυμάμαι, ή 5 ή 10 χιλιάδες δολάρια, αν μου βρείτε αυτό το άτομο. Εξεφίλησαν όλοι τις ατζέντες τους. Πολλά λεφτά το 1987, 5 με 10 χιλιάδες δολάρια, πολλά λεφτά. Πολλά. Και μια κυρία που δούλευε εκεί, με τη οποία τον σύζυγο ήμασταν μαζί στο μεταπτυχιακό στο Λαβέρν και που όλο τυχαίως είχαμε παντρευτεί την ίδια μέρα, στην ίδια εκκλησία, με μία ώρα διαφορά, λέει: εγώ ξέρω κάποιον. Και από τότε μπήκα στην Mary Lynch, ξεκίνησα την αγορά και σε 5 χρόνια που έφυγα, το 1991, έφυγα όντας νούμερο 1 ανάμεσα με από 11.000 ανθρώπους και ξαφνικά πολύ φτωχός, έγινε πάρα πολύ πλούσιος, έγινε πολύ εκατομμυρίουχος σε δολάρια στα 31. Ξαφνικά. Πιο πολλά λεφτά από ό,τι φανταζόμουν, πιο πολλά λεφτά από ό,τι μπορούσα να διαχειριστώ. Πολύ δουλειά. Πολύ. Δουλειά πάντα. Νυχθημερών. Νυχθημερών, ναι, αλλά οι απολαβές τεράστιες. Και έφυγα από τη Mary Lynch, στα 32, για ως κλασικός Έλληνας να γίνω εφοπλιστής, να ασχοληθώ με τα βαπόρια. Πήγα στο Cambridge, στο Cambridge Academy of Transport, σπούδασα ναυτιλία και ξεκίνησα με 50% σε δύο βαποράκια ενός πατριώτη μας εφοπλιστή, για να διαπιστώσω μετά από ένα χρόνο περίπου, ράμπης, ότι δεν μου άρεσε. Γιατί ήταν ωραία δουλειά, πολλά λεφτά, αλλά ήταν λεφτά, μόνο για λεφτά. Και εγώ είμαι παιδί εκπαιδευτικών. Και σαν παιδί εκπαιδευτικών, αισθανόμουν ότι έπρεπε να είμαι και πολύ πιο χρήσιμος, να προσφέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Πουλάω λοιπόν τις μετοχές μου και μετά. Δεν στήχησε οικονομικά αυτή. Ίσα βάρκα, ίσα νερά, okay. Ίσως κάτι λίγο κέρδος. Και μάλιστα το time ήταν πολύ καλό, γιατί μόλις είχε αρχίσει η πτώση στην ναυτιλία τότε, το 92, ήταν κάποια δύσκολα χρόνια που αν δεν έβγαινα έγκαιρα, αποστήχησε πολλά οικονομικά. Και μετά ξεκινάω ένα master franchise, αμερικάνικο franchise, τα Future Kids, που είναι γνωστό ακόμη στην Ελλάδα, να μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν οι υπολογιστές. Αυτό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά από 3-4 χρόνια, σε ένα ετήσιο συνέδριο μου λένε, μα per capita είσαι ο πιο επιτυχημένος παγκοσμίως σαν Future Kids. Γιατί είχαμε περίπου 15.000 μαθητές τότε. Γιατί δεν τους πιστοποιείς αυτούς. Και γύρω στα 140 franchise πώς είχαμε φτάσει. Λέω και εγώ πιστοποίηση, τι είναι τούτο, γιατί όλοι μπελάνε πώς μπήκε στην πιστοποίηση. Λέω τυχαία. Και μου λέει, δεν ξέρεις το ECDL. Λέω, δεν το ξέρω. Μου λέει, φρόντισα να το μάθεις. Και φρόντισα και το έμαθα. Πήρα λοιπόν το ECDL και κάπως έτσι είχαμε μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση μέχρι το 2008. Κάθε χρόνο ανεβαίναμε 30% και είχαμε 30% κερδοφορία. Τρένο δηλαδή. Και με μηδενικό δανεισμό. Και μετά έρχεται η κρίση στην Ελλάδα. Άρα δημιουργήσατε τον δικό σας φορέα επιστοποίησης. Όχι ακόμη. Α, τότε, όχι ακόμη. Τότε κάναμε τις εξετάσεις του ECDL στην Ελλάδα. Με τα πρωτόκολλα που υπήρχαν. Με το Ίδρυμα έγινα και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ECDL. Πήραμε το license για την Τουρκία, πήραμε το license για την Κίνα. Αλλά αυτό ήταν, διαρκώς λέτε, διωγγούμενο. Ναι. Αλλά έρχεται η κρίση στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ακόμη τα εκτός Ελλάδος δεν είχαν προλάβει να αναπτυχθούν όσο θέλαμε. Η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά κερδοφόρα. Και βέβαια με βοηθάει το παρελθόν μου τότε στην Mary Lynch να δω ότι αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί μας περί θωρακισμένης οικονομίας κλπ. Δεν έστεκαν. Οπότε κάνουμε μια ριζική αλλαγή, κλείνουμε όλες τις θεατρικές παγκοσμίως και μαζευόμαστε στην Ελλάδα και εκεί αλλάζουμε το business model. Γιατί το business model ήταν το operation να είναι σε διάφορες χώρες, τώρα επανδουλεύουμε 24-7. Παίρνουμε νέες πιστοποιήσεις και τότε ξέρετε ήταν ένα μεγάλο σταυροδρόμι ζωής,
μια που τα λέμε όλα τώρα, μόλις είχα 50 ρίσει. Και βέβαια, το σταυρό μου ήταν ή να σμικρύνει σημαντικά η δουλειά και θα αφήσω στα παιδιά μου μια κερδοφόρα δουλειά, αλλά πολύ μικρότερη, και εγώ θα πάω να ψαρέψω, να κάνω κάτι άλλο. Ή να πω ότι όλα αυτά τα οποία μάζεψα και έμαθα και τις εμπειρίες, να προσπαθήσουμε να κτίσουμε το παγκόσμιο μαγαζί. Μηδενικός δανεισμός μέχρι τότε. Οι τράπεζες ερχόντουσαν και μας έλεγαν, μα αν δεν σας δώσουμε λεφτά, θα γίνουμε κλέφτες. Και εγώ λέω, αφού δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Λέμε, τώρα θα πάμε στις τράπεζες, λέει, να μας βοηθήσουν. Και όταν πάω στις τράπεζες και τους δω λεφτά, μου λέει, κύριε Νικολαίδη, τώρα, δεν επιτρέπετε να κάνετε τέτοια λάθη εσείς. Αφού είστε πρώην τραπεζίτης, αφού ξέρετε ότι εμείς οι τράπεζες δίνουμε την ομπρέλα όταν υπάρχει ήλιος έξω, όταν βρέχει. Δεν υπάρχει ομπρέλα. Άρα μας κλειστές όλες οι πόρτες. Αλλά ευτυχώς τα χρήματα που είχαμε κερδίσει δεν τα είχαμε σπαταλήσει δεξιά και αριστερά σε βίλες, κότερα και ξέρετε τέτοια συναφή. Και με ισχυρό ταμείο κάναμε το σταυρό μας και είπαμε να ξεκινήσουμε ξανά. Πολλές φορές λέω ότι αισθανόμουν σαν να έχω ένα μικρό Cinquecento που μπροστά είναι μια νταλίκα και πας να κάνεις μια προσπέραση και από απέναντι έρχεται μια άλλη νταλίκα. Και εκεί οι επιλογές είναι ή πατάς τέρμα φρένο και κρύβεσαι ή πατάς τέρμα γκράζι και κάνεις το σταυρό σου. Εγώ φάση να απαντήσω τέρμα γκάζι από τις πολύ δύσκολες αποφάσεις της ζωής. Εστερίψε ο κίνδυνος. Ναι, λογισμένα. Δεν μ' αρέσουν τα τυχερά παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι παίρνω ρίσκα έξω από τη δουλειά μου. Επειδή ήσασταν χρόνια στο επιχειρήν, λέω αν ήταν στοιχείο της επιτυχίας και το ρίσκο. Πάντα. Αν ρισκάρεις μηδέν, θα κερδίσεις μηδέν. Δεν μπορείς. Απλά θεωρώ ότι πήραμε λογισμένα ρίσκα και τελικά μας βγήκε. Και δημιουργήθηκε η People's Shirt. Και δημιουργήθηκε από το 2000 μετά η People's Shirt, που το 2021... με την τελευταία εξαγορά που κάναμε στην Αγγλία, γίναμε και ο πρώτος ελληνικός μονόκερος, το πρώτο unicorn. Πάμε να δούμε τα στοιχεία σήμερα, στην αρχή δηλαδή του 2024, ποια είναι για την εταιρεία σας. Είμαστε ένα multicorn, πια θα έλεγα. Ασχολούμαι περίπου τα 1000 άτομα, άτομα από 44 χώρες. Έχουμε περίπου 17 εταιρείες τώρα. Είμαστε στη διαδικασία νομικού και οικονομικού ελέγχου, due diligence, ξαγοράσουμε μια 18η, δεν μπορώ να πω πιο πολύ γι' αυτό. Μα το καλό πάντως. Ευχαριστώ. Έχουμε 4-5 εταιρείες στην Αγγλία, 4 νομίζω στην Ελλάδα, 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 στην Κίνα. Ξέρετε γιατί γελώ, γιατί δεν είστε βέβαιος αν είναι 4 ή 5 και στην Ελλάδα. 17 είναι τώρα. Ναι, είναι 17 ναι, και τώρα πάμε σε 18. Και η μητρική είναι αγγλική, δηλαδή εκεί ενοποιούμε τους λογισμούς μας. Σε ευρώ, αν το δούμε, γιατί κατά βάση ενοποίηση είναι σε λίρες, είμαστε περίπου 150-160 ευρώ. 150-160 εκατομμύρια ευρώ, κερδοφορία κοντά στα 90. Μια χαρά. Ενώ έχετε σπίτια παντού, πάνω από το μισό χρόνο κοιμάστε σε ξενοδοχεία. Γιατί ταξιδεύετε τόσο? Η δουλειά μας αυτή τη στιγμή είναι σε πάνω από 200 χώρες. Κάναμε εξετάσεις πέρσι. 200... Μα είστε επικεφαλής. Γιατί χρειάζεται να το κάνετε εσείς? Πιστεύετε στην παρουσία του ηγέτη? Γιατί ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω στη δουλειά του. Όποιον επιτυχημένο επιχειρηματία και αν δείτε, θα δείτε και κυρίως αυτοί που είναι της πρώτης γενιάς, είναι πάνω στη δουλειά τους. Οπότε και εγώ συνήθως είμαι μέσα σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύω. Θέλω να πω να βλέπω τους πελάτες, να ακούω τι λέει η αγορά, να μην είμαι απομονωμένος μέσα σε 4 τείχους. Και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περνάει ταξιδεύοντας. Πριν από 2 μήνες, στην επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, ήσασταν από τους λίγους που είδατε στην τουρκική πρεσβεία τον Τούρκο Πρόεδρο. Και είχατε ένα προφανώς σύντομο τετατέτ. Τι του είπατε? Είχαμε 35 λεπτά. Α, 30... δεν το λες σύντομο. Γι' αυτό, ναι. 35 λεπτά μου έδωσε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν. Η συζήτησή μας ήταν πρωτευόντως επιχειρηματικής φύσεως, γιατί, όπως ξέρετε, δραστηριοποιούμε σε 200 χώρες, μία εξ αυτών ήταν η Τουρκία. Εγώ επίσης είμαι και πρώην, αλλά επί 8 χρόνια ήμουν πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών,
εκλεγμένος από 32 χώρες της Ευρώπης, μία εκ των οποίων και η Τουρκία, και συζητήσαμε μαζί κάποια σχέδια επενδυτικά, τα οποία μπορεί και να ενδιαφέρουν και την Τουρκία. Τι είναι ανακοινώσιμο σήμερα ή όχι ακόμη? Σχέδια είναι αυτά, καλύτερο είναι να μην τα ανακοινώνει κανείς. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά, το θέμα, επειδή είμαι και μέλος της ρωμαϊκής κοινότητας της πόλης, το θέμα αναγκαστικά ακούμπησε και εκεί και μεταξύ άλλων είχα την ευκαιρία να πω και στον κύριο πρόεδρο τον καημό μας, που ξέρετε, όταν εγώ σπούδασα στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήμουν στο δημοτικό, η ομογένεια της πόλης αριθμούσε 20.000 άτομα. Και με 20.000 άτομα ο τροχός γύρισε. Δηλαδή υπήρχαν εκκλησίες, υπήρχαν σχολιά, γινόταν γάμοι, γινόταν βαφτίσια. Υπήρχε μία κανονική ζωή της ομογένειας. Σήμερα, δυστυχώς, η ομογένεια της πόλης, και αυτό που σας λέω είναι η καλή βερσιόν, είναι 2.000 άτομα, εκ των οποίων το 70% είναι πάνω από 70 ετών. Έτσι. Και λέγοντας στον κύριο πρόεδρο, λέω: είναι κρίμα αυτό. Αν δεν τα αφήσουμε σε 10 χρόνια, θα πεθάνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι μου λέει, δίκιο έχεις. Τώρα, να δούμε. Εύχομαι η νέα άνθηση. Προτείνατε σχέδια? Όχι. 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 Και δεν θα μπορούσα να προτείνω. Ζητήσατε τη μέρημνά του? Είπα απλά ότι υπάρχει ένα θέμα. Και εύχομαι τώρα. Ο παππούς Καραμαλής έλεγε και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Όπως λέγονται και δεν γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, άρα θα συνεισφέρεται και σε προσπαθώ πάντως αυτή τη στιγμή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, που είχαμε δεκάδες χρόνια να το δούμε αυτό, που οι πολιτικοί πάτησαν το κουμπί της έναρξης, της επαναπροσέγγισης, και που έχουμε την τύχη και από τις δύο πλευρές, οι πολιτικοί ηγέτες, να μην αμφισβητούνται. Δηλαδή και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μπροστά του 5 χρόνια και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει μια τετραετία καθαρή μπροστά. Το μπαλάκι αυτή τη στιγμή είναι σε εμάς τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουμε επιχειρηματικούς δεσμούς και μέσα από αυτά και τη θετική ατζέντα να ευχηθούμε ότι. Μα κάνατε προσφάτως ένα πολύ πετυχημένο φόρουμ επιχειρηματικό μεταξύ επιχειρηματιών των δύο χωρών στην πόλη. Ναι. Στην πρώτη αποστολή την ελληνική που ήταν την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, που ήρθαν περίπου 80 επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες και επίσης υπήρξαν καμιά εξενταριά επιφανείς Τούρκοι επιχειρηματίες. Δώσαμε ένα φαγητό, μια δεξίωση στο Τσιραγάν και μίλησα και στα ελληνικά και στα τουρκικά, καθότι μιλάω άπτυσα την τουρκική, και στις δύο πλευρές, λέγοντας κάποιες πολύ απλές αλήθειες, και η πρώτη ήταν, φανταστείτε τώρα, 15-16 τραπέζια, 16 τραπέζια από 10 άτομα, 160 άτομα, μισά-μισά περίπου, και λέω, μπορείτε να κοιτάξετε στο τραπέζι σας και να πείτε ποιος είναι ο Τούρκος και ποιος είναι ο Έλληνας? Μπορείτε να το κοιτάξω. Αν ήταν η μισή Τούρκοι και η μισή Γερμανοί, ή η μισή Έλληνες και η μισή Άγγλοι, περίπου το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο Τούρκος και ποιος είναι ο Έλληνας. Έχουμε πολλά κοινά οι δύο λαοί. Γελάμε με τα ίδια ανέκδοτα. Θυμώνουμε με τα ίδια πράγματα. Τρώμε τα ίδια φαγητά. Καμιά φορά τσακωνόμαστε και ποιος έχει την πατρότητα του φαγητού. Έτσι, βέβαια. Τα παιδιά μας, σε αυτό βάζω και τα δικά μου τα παιδιά, όταν πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν, τα Ελληνόπουλα, στην Αγγλία, στην Αμερική, τα παιδιά φίλων, κάνουν παρέα με τα παιδιά Τούρκων, γιατί με αυτούς έχουν κοινά πράγματα να πούνε. Κατά αντιστοιχεία και τα παιδιά των Τούρκων, πάντα με τους Έλληνες. Αν μιλάμε με φίλους Τούρκους και λένε καμιά φορά, εγώ θέλω να φύγω από την Τουρκία και θέλω να ζήσω εκτός Τουρκίας, το πρώτο μέρος το οποίο έχουν υπόψη να έρθουν στην Αθήνα, γιατί εδώ αισθάνονται ωραία, καλά. Τώρα για μας περιττό να πω, είναι η πόλη. Όταν λέμε πόλη, με πει κεφαλαίο, όλοι ξέρουμε για ποια έτσι, πόλη εννοούμε. Μία είναι η πόλη. Α, και πάμε έτσι εκεί. Την είπατε στην ομιλία σας. Είναι βεβαίως, η πόλη. Ούτε με Ισταμπούλ, με ούτε Κωνσταντινούπολη. Η πόλη για μας είναι η Κωνσταντινούπολη, για τους Τούρκους είναι Ισταμπούλ, αλλά εκτός αυτού. Όταν λέμε και λέμε πόλη, κανείς δεν λέει ποια πόλη εννοείς. Πώς νιώθετε για τον Πατριάρχη? Εξαιρετικά. Ευλογία Θεού για μας που τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε. 33 γεμάτα, έχετε δίκιο. Τέτοιο Πατριάρχη που έχω την τιμή να το γνωρίζω και από πολύ, πολύ μικρό παιδάκι, από 8-9 τον παιδάκι. Ευλογία Θεού για την ομογένεια της πόλης τα τελευταία 45 χρόνια, δεν έχω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Κάποιος θα πει, έχεις ένα τόσο πετυχημένο επιχειρηματία με ένα τέτοιο κύκλο εργασιών, δεν θα του πεις ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας. Βλέπετε, παίρνουν αυτό υπό Νάσης, αυτό υπό Steve Jobs, το ένα το άλλο. Έχετε πραγματικά ένα απόσταγμα από όλη αυτή τη διαδρομή? Ναι, βέβαια. Τέσσερα πράγματα. Σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό που λέω πάντα και στα παιδιά μου και στους νεότερους, είναι το μυστικό της επιτυχίας είναι υπομονή, επιμονή, ψυχραιμία, τα δύσκολα, ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Αυτές οι τέσσερες λέξεις. Και σε ό,τι αφορά σαν επιχείρηση επίπλουσα, έχει τις βασικές αξίες, τα core values τα λεγόμενα, που είναι τα ίδια και αναλύονται εδώ και 24 χρόνια. Που είναι η ποιότητα, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να είναι κορυφαίας ποιότητας, μόνο έτσι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο. Η καινοτομία, που παρότι είμαστε εταιρεία τεχνολογίας, καινοτομία σημαίνει να έχεις ανοιχτό μυαλό και να μπορείς να βλέπεις όλες τις νέες ιδέες και η τεχνολογία είναι διευκολυντής της καινοτομίας. Πάθος, το τρίτο, δύναμη, βρέχεις φωτιά μέσα σου. Ξέρετε. Είναι χαρακτηριστικό δικό μας και κυρίως των Μεσογειακών και των Ελλήνων ότι έχουμε πάθος. Και το τέταρτο, που είναι και το πιο σημαντικό και ενδεχομένως το πιο δύσκολο, η ακεραιότητα. Που ο ορισμός της ακεραιότητας για μας είναι να κάνουμε το σωστό όταν οι άλλοι δεν μας βλέπουν. Γιατί όταν οι άλλοι μας βλέπουν, πάντα όλοι θέλουν να κάνουμε το σωστό. Γιατί δεν μας βλέπουν. Το θέμα είναι να κάνεις σωστό, δεν σε βλέπουν. Αυτές οι τέσσερις βασικές μας αξίες με τις οποίες πορευόμαστε επιχειρηματικά και πιστεύω ότι παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολάη. Να είστε πάρα πολύ καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά το ξενοδοχείο Capital για την φιλοξενία της συνέντευξης. Capital, Πανεπιστημίου και Κριεζότου στην καρδιά της Αθήνας.